Στο θέμα των 8 στρατιωτικών που διέφυγαν στην Ελλάδα μετά το πραξικόπημα στην Τουρκία και πριν λίγες ημέρες αφέθηκαν ελεύθεροι, αναφέρθηκε ξανά ο αντιπρόεδρος της τουρκικής κυβέρνησης. Σε συνέντευξη που παραχώρησε στο πρακτορείο Ειδήσεων Ανατολού, ο Μπεγκίρ Μποσδάκ είπε χαρακτηριστικά: «Όπου και να είναι οι τρομοκράτες γκουλενιστές, είτε εντός είτε εκτός της χώρας, δεν θα τους αφήσουμε. Εμείς θα τους πάμε αυτούς στο δικαστήριο και στο όνομα του λαού μας θα ζητήσουμε λογαριασμό. Όλοι, και ο τρομοκράτης Γκουλέν, θα βρεθούν στο τέλος ενώπιον της δικαιοσύνης. Αυτό η Τουρκία θα το πετύχει. Εμείς αυτό θα το πετύχουμε. Δεν υπάρχει διαφυγή». Πρόσθεσε μάλιστα ότι η Τουρκία θα χρησιμοποιήσει όλες τις δυνατότητες που έχει στα χέρια της και η Ελλάδα, όπως είπε, δεν πρέπει να προσβληθεί από αυτό. Υπενθύμησε ότι μετά την απελευθέρωση των 8, η Άγκυρα πάγωσε τη συμφωνία που είχε με την Αθήνα για την επανεισδοχή προσφύγων, σημειώνοντας ότι με αυτόν τον τρόπο καταδικάζει τη στάση της Ελλάδας. Επίσης είπε ότι το πάγωμα της συμφωνίας θα έχει αρνητικά αποτελέσματα.